Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review αυτή τη φορά για ένα TV box της Beelink, το GT1. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπουμε πως έχει έρθει το πακέτο από το Banggood και από την πίσω μεριά έχουμε τα specifications, τα οποία θα δούμε παρακάτω. Πάμε να δείξουμε το πακέτο και να δούμε τι έχει μέσα. Αυτά εδώ είναι όλα τα περιεχόμενα του κουτιού. Έχουμε εδώ το TV Box, έχουμε ένα καλώδιο HDMI, το ρεύμα του, ένα τηλεκοντρόλ και εδώ το Operations Guide. Πάμε να δούμε από κοντά το TV Box. Πάμε να δούμε από το πίσω μέρος, εδώ μπαίνει το ρεύμα του, εδώ έχουμε μία θύρα USB 2, εδώ το HDMI out, μία θύρα LAN και εδώ έχουμε μία θύρα SPDIF για τον ήχο. Βλέπουμε πως είναι και από το μπροστά μέρος, Beelink και στο κάτω μέσο εδώ Ultimate. Από την αριστερή πλευρά βλέπουμε εδώ πέρα ακόμα μία θύρα, εδώ USB και μία TF θύρα εδώ για να βάλουμε την microSD κάρτα μας. Στο κάτω μέρος τώρα είναι ελαστιχένια υφή του και αριστερά και δεξιά σε 4 σημεία εδώ πέρα, πάνω και κάτω, βλέπουμε ότι υπάρχουν ελαστιχένια έτσι ποδαράκια τα οποία δεν αφήνουν τη συσκευή να γλιστράει. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συσκευή και να δούμε τις επιλογές. Έχω συνδέσει λοιπόν το TV Box, χρησιμοποιώ την οθόνη της BlitzWolf, την Portable, τη φορητή 13 ιντσών και πάμε να δούμε εδώ τις επιλογές που μας δίνει με το που ξεκινάει το σύστημα. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές, κινέζικα, αγγλικά και εδώ others. Εδώ όλες οι υπόλοιπες γλώσσες, για να δούμε αν έχει ελληνικά. Ναι, εδώ και τα ελληνικά. Εγώ θα διαλέξω τα αγγλικά διότι με βολεύει. Εδώ μας λέει το time zone. Ανάλογα το time zone διαλέγουμε. Automatic. Okay, automatic. Είμαστε ήδη σε περιβάλλον Linux, απλά έχουν κάνει από πάνω ένα interface δικό τους. Επόμενο. Το αφήνω και αυτό. Εδώ αν θέλουμε να βάλουμε internet, θα διαλέξω εδώ. Να βάλω. Πατάμε finish. Έχει γίνει η σύνδεση. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τις επιλογές που μας δίνει. Στα δεξιά εδώ έχουμε διάφορα σημεία τα οποία μπορούμε να βάλουμε εδώ τις επιλογές. Έχουμε και το Play Store, να το βάλω. Ωραία. Πάμε πίσω. Ναι, να δω και το Play Store. Βέβαια υπάρχουν και εδώ αυτά. Location, OK. Βλέπουμε εδώ πέρα το ποσοστό το οποίο χρησιμοποιείται. OK, all upskilled. Εδώ οι εφαρμογές μας. Και βλέπουμε ότι κάτω υπάρχουν tabs. Τα οποία λογικά, ναι, αλλάζω από εδώ το tab. Κάτω υπάρχουν 3 tabs. OK, τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε το δικό μας interface. Και εδώ πέρα πάμε στα settings, να δούμε τις επιλογές, network, sound, apps, screensaver, storage, entry set, 32 GB, ναι, καλά θυμάμαι, 3 GB RAM, 32 GB ROM, εδώ στο about, ναι, Beelink GT1, το version εδώ που έχει, το Android security patch level, το kernel και το build. Διάφορες επιλογές εδώ. Bluetooth φυσικά υποστηρίζει. Ωραία, έχουμε ένα interface και μοίρακας βλέπω υποστήριξη εδώ πέρα. Music, Play Store, Chrome, Downloads και τα settings. App Installer, File Browser και λοιπά. Πάμε λίγο εδώ στο Play Store να δούμε τις επιλογές. Λογικά πρέπει να κάνεις ένα login εδώ πέρα. Updating Google Apps. Καλό είναι βέβαια πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε να κάνουμε ένα update τη συσκευή πηγαίνοντας στο About, στα Settings και μετά Wireless Update. Χρειάζεται λίγο υπομονή, θα τα καταφέρετε. Να ξέρετε ότι το update κατεβαίνει πάρα πολύ αργά. Κάνουμε και το login μας και έχουμε εδώ πέρα το μενού του Google Play. Όλες οι επιλογές είναι εδώ, κανονικά. Recommended for use, suggested κλπ. Αριστερά εδώ έχουμε, στον πάνω μέρος μάλλον, top charts, categories, editor's choice και family. Και αριστερά εδώ games, apps, movies και books. Και θα χρειαστείτε βέβαια έναν λογαριασμό στο Google Play. Πάμε να κατεβάσουμε και το YouTube και να δούμε εδώ τι επιλογές μας δίνει όσον αφορά το playback. Πάμε να δούμε πώς θα πάει και με ένα 4K βίντεο. Φωνή χαμηλωμένη και πάμε να δούμε εδώ τι μας δίνει. Όχι, λάθος. Εδώ. Πάμε να δούμε στο quality που μας δίνει έως 1080p. Μέσα από την εφαρμογή του YouTube. Παίζει παρόλα αυτά πολύ όμορφα. Εδώ να το κουνήσω και λίγο να το βλέπω καλύτερα. Ωραία, δεν βλέπω να έχει κάτι παραπάνω. Παίζει πολύ άνετα το συγκεκριμένο βίντεο. Και γενικότερα υπάρχει γρήγορη απόκριση σε ό,τι κάνεις. Εδώ, explore γρήγορα, subscription, library. Θες να φύγεις. Και back. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και αν παίζει το Netflix. Όσον αφορά τώρα το Netflix, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατεβάσετε το APK ξεχωριστά εκτός του Google Store και την έκδοση Netflix 6.26.1. Όπως φαίνεται και στην οθόνη. Αφού κάνουμε την εγκατάσταση μπορούμε κανονικά μετά να μπούμε και να δούμε τις διάφορες επιλογές που έχει, trending κλπ. Και να επιλέξουμε κάποια από τις σειρές, κάποια από τις ταινίες για να την παρακολουθήσουμε. Μία από τις τελευταίες που έβλεπα είναι το The Spy με ένα κωμικό ηθοποιό ο οποίος πραγματικά με εξέπληξε και το συστήνω ανεπιφύλακτα να το τσεκάρετε έτσι ώστε να δείτε εάν παίζει σωστά και η εφαρμογή. Και όπως βλέπετε κανονικότατα ξεκινάνε τα επεισόδια, audio subtitles κλπ. Όλα κανονικά, άρα θα πρέπει να κατεβάσετε όπως είπα την εφαρμογή εκτός του Google Store. Δεν θα την εμφανίζει διότι η συσκευή έρχεται με την έκδοση Android 7.1.2. Πάμε λοιπόν μετά από αρκετές μέρες να κάνουμε το review για το GT1, τα τελικά συμπεράσματα. Για ποιον είναι λοιπόν αυτό το TV Box? Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσο καιρό έχουν βγει άλλα TV Box, τα οποία, άλλα μοντέλα, τα οποία κάνουν έτσι καλύτερα τη δουλειά τους, πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του, θα την κάνει. Απλά υπάρχουν καινούρια TV Box με καλύτερους επεξεργαστές. Αυτό είναι πριν από 3 χρόνια, παρόλα αυτά παραμένει ένα από τα καλά TV Box. Ένα από τα καλά TV Box, μάλιστα για αυτούς που ψάχνονται λίγο παραπάνω, αυτό το TV Box είναι έτσι λίγο προς τα μέτρα τους. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να ασχοληθείς με το TV Box έτσι ώστε να το πειράξεις. Αν δεν θέλετε να έχετε ένα TV Box το οποίο δεν θέλετε πολλά, θέλετε απλά να το βάζετε πάνω, να βλέπετε κατευθείαν Netflix κλπ, χωρίς να υπάρχουν έτσι advanced πράγματα, να μπορείς να το πειράξεις δηλαδή με κάποιο τρόπο και να είναι δομημένο έτσι ώστε να το πειράξεις εύκολα, μην πάρετε το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά τη δουλειά του θα την κάνει και θα την κάνει καλά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα όσον αφορά το Netflix, όσον αφορά τις ταινίες. Παίζει άνετα οτιδήποτε υπάρχει μετά από τόσα χρόνια, 3 χρόνια έχουν περάσει από την έκδοσή του. Παίζει ακόμα σωστά και είναι και στιβαρό. Εντάξει, ζεσταίνεται λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, εγώ το δοκίμασα, ρε παιδί μου, έπαιζα και games, ας πούμε. Έπαιζα ένα συγκεκριμένο game το οποίο το πήγαινε, το τερμάτιζε. Εντάξει, εκεί πέρα ζεστάθηκε. Είναι, αλλά δεν σε νοιάζει κιόλας τόσο πολύ, να πω την αλήθεια. Διότι εντάξει, δεν είναι ότι χάνεις απόδοση. Μετά το ότι ζεσταίνεται δεν σημαίνει ότι χάνεις απόδοση, αυτό θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά δουλεύει σωστά και το συνιστώ σε όσους θέλουν να δώσουν γύρω στα 50 ευρώ για ένα TV Box. Η Beelink γενικά, να ξέρετε, φτιάχνει αρκετά καλά προϊόντα όσον αφορά τα TV Box της, τα mini PC. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα η Beelink, και από ό,τι έχω ακούσει είναι και πολύ αυστηρός αυτός που έχει την εταιρεία, ο CEO της εταιρείας και ο ιδρυτής της εταιρείας, αυστηρά άτομα, και μου τα έχουν μεταφέρει βέβαια αυτά απευθείας από την Κίνα, άτομα τα οποία έχουν μιλήσει μαζί τους. Νομίζω ότι αξίζει το συγκεκριμένο TV Box για όσους θέλετε να το έχετε έτσι και να βλέπετε και να ασχολείστε τέλος πάντων με Netflix κλπ. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.